διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο, ο κύριο Τουρνάρα. Γιάννη, υπέβαλε σήμερα στον κύριο Τασούλα την έκθεση τη Τράπεζα τη Ελλάδος για τη νομισματική πολιτική. Ναι, και εκεί βλέπουμε τι προβλέψει του κυρίου Στουρνάρα για την ανάπτυξη και για τον πληθωρισμό. Η Τράπεζα τη Ελλάδο λοιπόν προβλέπει ανάπτυξη για φέτο στο 2,2%, αρκετά πάνω από τι προβλέψει για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Και το 2024 ισχυρή ανάπτυξη 3%. Για τον πληθωρισμό προβλέπει ότι θα κλειδώσει φέτο το 4,3%, αρκετά κάτω από πέρυσι, okay. αλλά ακόμη 4,3% το οποίο κάθεται πάνω στο περσίνο και 3,8% του χρόνου. Υπάρχουν βέβαια και κίνδυνοι. Δεν είναι όλα Καμπανάκια του κ. Στουρνάρα. Βεβαίω υπάρχουν κίνδυνοι, υπάρχουν καμπανάκια. Καταρχήν, αν ο, υψη... ο πληθωρισμό παραμείνει πολύ ψηλά και είναι επίμονο, αν υπάρξουν καθυστερήσει στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και στην απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψη, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στίχημα. Και αν θα υπάρχουν περαιτέρω αναταράξει από τι συνεχιζόμενε αυξήσει των επιτοκίων τον Ιούλιο. Σου θυμίζω, Λίνα, έρχεται μια νέα αύξηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.